Καλημέρα, Νέστη, καλημέρα, Μαρία. Ακούγομαι τώρα. Ναι, μια χαρά. Πέντε στα πέντε που λέγαμε λοιπόν, τώρα εδώ. Ναι. Έλα. Να ξεκινήσουμε από την είδηση που είπατε κι εσείς, ότι από το Bloomberg ο λογαριασμός για την αποκατάσταση της φήμης της Ελβετίας ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 13.500 δολάρια για κάθε άντρα, γυναίκα και παιδί στην Ελβετία. Και αυτό γιατί είδαμε την ελβετική κυβέρνηση που έδωσε μια τεράστια στήριξη ύψους 109 δισεκατομμυρίων φράγκων για στην Credit Suisse με την αναγκαστική εξαγορά της από τη UBS. Και αυτό είναι ένα πολύ βαρύ φορτίο, όπως λέει το Bloomberg, για έναν πληθυσμό 8,9 εκατομμυρίων κατοίκων της Ελβετίας. Και δεν είναι όμως μόνο τα 109 δισεκατομμύρια φράγκα, υπάρχει και ένα ακόμη ποσό της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων φράγκων που είναι εγγύηση από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας και το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην εγγύηση της ελβετικής κυβέρνησης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο συνολικός λογαριασμός φτάνει τα 209 δισεκατομμύρια φράγκα, ο οποίος ένα ποσό το οποίο σύμφωνα με τον Bloomberg πάντα αντιστοιχεί με περίπου στο 1 τέταρτο του ελβετικού ΑΕΠ και είναι αντίστοιχο με το σύνολο των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών που δόθηκε το 2021. Επίσης πρόκειται για ένα ποσό υπερτριπλάσιο από το πακέτο διάσωσης των 60 δισεκατομμυρίων φράγκων που είχε δοθεί στη UBS στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Και κλείνοντας αυτό το δημοσίευμα του Bloomberg, αναφέρεται και στη μεγάλη οργή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πληθυσμό της Ελβετίας. Τη Δευτέρα και την Τρίτη είχαμε συγκεντρώσεις έξω από τα γραφεία της Credit Suisse με πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες όσον αφορά την αλλαγή της νομοθεσίας που έγινε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο για όλα αυτά τα πράγματα που τα ξέραμε, που τα ξέρουμε και τα έχουμε συζητήσει τις τελευταίες μέρες, να μην τα ξαναπούμε πάλι. Επίσης, μία ακόμη είδηση που έχει το Bloomberg είναι ότι η ελβετική κυβέρνηση μπλοκάρει αναστέλει μάλλον τις πληρωμές κάποιων ειδών bonus, σε κάποια είδη bonus προς το προσωπικό της Credit Suisse μετά από την εξαναγκαστική αγορά της από την UBS. Και όπως εξηγεί η ελβετική κυβέρνηση, υπάρχει ένας τραπεζικός νόμος στην Ελβετία που της δίνει τη δυνατότητα να παίρνει κάποια μέτρα κατά των αποδοχών αυτών όταν οι εργαζόμενοι σε μια συστημική τράπεζα, όταν πρόκειται για εργαζομένους μάλλον, σε μια συστημική τράπεζα η οποία παίρνει άμεσα ή έμεσα βοήθεια με ομοσπονδιακά κεφάλαια. Είχαμε καθησυχαστικές δηλώσεις και από τον πρόεδρο της Εποπτικής Αρχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Εποπτικής Αρχής Τραπεζών, τον Ανδρέα Ενρία, ο οποίος είπε ότι σε μια περίπτωση ενορχιστρωμένης διάσωσης τράπεζας στην Ευρώπη, πρώτα θα είχαμε διαγραφές της αξίας των μετόχων και μετά των ομολογιούχων που έχουν αυτά τα ομόλογα τα αλφα τα αφένα. Είπε πάλι, επανέλαβε αυτό που είχαν πει και χθες και προχθές διάφοροι αξιωματούχοι, ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης είναι ανθεκτικές και ότι η κεφαλαϊκή τους επάρκεια έχει ενισχυθεί ενισχύθηκε στο τέταρτο τρίμηνο του 2022 και προειδοποίησε τις τράπεζες να προσέχουν τις πηγές χρηματοδότησης, διότι υπάρχει κίνδυνος από τις εφηβιαστικές αυξήσεις των επιτοκίων. Και σε αυτό το σημείο τις κάλεσε να εφαρμόζουν σταθερές πρακτικές και να παρακολουθούν τις μεταβολές, τις συμπεριφορές των καταναλωτών, των πελατών τους κάθε φορά που έχουμε αλλαγή στις πολιτικές των επιτοκίων.